Hi guys, σήμερα πιστεύω βρήκαμε το πιο τέλειο δρομολόγιο για να κλείσουμε το υπέροχο ταξίδι μας στο Idaho DLC. Θα φύγουμε από το Boise, θα κατέβουμε κάτω το Nampa να κάνουμε μια βολτίτσα εδώ να δούμε την πόλη, μιας και δεν έχουμε πάει εδώ στην Nampa. Την έχουμε ανακαλύψει επειδή περάσαμε εδώ πάνω από το δρόμο. Εντάξει, μικρή πόλη, αλλά γιατί να μην τα δούμε αυτά. Βολτίτσα θα κάνουμε. Θα ανεφορήσουμε για Grangeville από αυτή την πλευρά που δεν την έχουμε περπατήσει. Viewpoint εδώ ένα. Grangeville από τα δυτικά του που ούτε εδώ το έχουμε περπατήσει. Viewpoint δεύτερο. Αυτό εδώ είναι ενδιαφέρον. Το είχα δει σε ένα βιντεάκι στο Σιούρα. Έχει σχέση με την ξυλία στο Άινταχο. Coeur d'Alene. Θα κάνουμε και εδώ τη βόλτα μας να δούμε την πόλη και τις λεπτομέρειες που έχει εδώ, και ανεφορίζουμε για Sand Point και άλλο viewpoint, τρία viewpoint δηλαδή. Πολύ λίγο πράγμα. Εδώ μια παρακαμψούλα στην πόλη για να δούμε και εδώ τις λεπτομέρειες και παραδίδουμε το φορτίο μας. Ενδιαφέρον φαίνεται. 664 μίλια βγαίνει. Για να δούμε τι θα δούμε στα τελευταία χιλιόμετρα στο Idaho DLC. Λοιπόν, σήμερα κουβαλάμε 14 τόνους power generator, γεννήτρια. 14 τόνοι γεννήτρια, φίλε. Μπράβο. Ξημερώματα 5 ώρα. Ξεκινάμε νωρίς σήμερα από το Boise. Δεν ξημέρωσε καλά ακόμη. Το φεγγάρι είναι πάνω του, φαίνεται. Όπου να είναι. Μέχρι να κάνουμε και τη βολτίτσα μας εδώ παρακάτω στην Nampa, θα ξημερώσει για να δούμε τα ανεξερεύνητα χιλιόμετρα εδώ στους δρόμους τώρα που θα ανηφορήσουμε προς τα πάνω. World of Tracks, δρομολόγιο είναι αυτό. Τέταρτη, πέμπτη πόλη είναι τώρα εδώ που θα ανακαλύψουμε. Έχω πάει φορτίο δηλαδή σε 4 πόλεις και αυτή είναι εδώ 5. Το World of Tracks λέει θέλει και στις 11. Να το κάνουμε, γιατί να μην το κάνουμε γι' αυτό. Έχει ένα ωραίο skin και τι άλλο, ένα αξεσουάρ εδώ για την καμπίνα. Εντάξει, τώρα με το σημερινό δρομολόγιο εδώ στα βιντεάκια πιστεύω ότι ένα 95% το είδαμε του Άινταχο. Το μόνο που μου διέφυγε προχθές που έβλεπα σε κάτι βιντεάκια, τι νοσ ήταν τώρα, δεν θυμάμαι. Μια γέφυρα που περάσαμε και που ήταν το βαπόρι. Άνοιγε η γέφυρα τελικά, ανέβαινε για να περάσει το βαπόρι. Εντάξει, τώρα θα μου πεις. Όλες τις λεπτομέρειες δεν μπορούμε να τις ψηλιαστούμε. Αλλά το έχετε κατά νου. Άμα δείτε γέφυρα η οποία σηκώνεται και βαπόρει στο ποτάμι, έχει φανάρι πάνω στη γέφυρα και κάνει αυτό το animation. Αυτά τα animation τα είχαμε συναντήσει στη Washington, ήταν
Το προηγούμενο DLC, μάλλον, ναι. Εδώ γιατί μας κάνει τώρα αυτό το χάζο. Φουλ στην παρανομία. Ρίξουμε και το φανάρι κάτω. Αφού είπαμε βρε τζαμί, πάμε στην άμπα πρώτα. Θα κάνουμε τη βόλτα μας εδώ στην Άμπα και μετά θα του κάνουμε ένα ωραίο reset το GPS. Θα έρθει στα ίσια του. Καλά, με το ξημέρωμα στο RGM τα σπάει, ε. Μιλάμε για Skybox. Τρελό. Κοίτα εδώ τι έχει φτιάξει ο αδερφός. Ρεαλιστικότατο, ε. Σηκώνεται και ο ήλιος σιγά σιγά. Μπράβο, πολύ ωραίος. Welcome to Nampa. Να βγάλουμε μια φωτό μετά εδώ ρε φίλοι, να έχουμε ένα... αναμνησιακή. Νάμπα Downtown. Α, αυτά είναι. Στην Άμπα τι έχει, δύο εταιρείες είπαμε έχει. Τι είναι ρε φίλε εδώ. Μονόδρομος είναι. Τι ατζαμίδες είμαστε ρε μεγάλη. Γι' αυτό μας έβγαζε το GPS από εκεί. Εγώ λέω κάτσε να πάμε από εδώ να κάνουμε... Ωραία φίλε!
Με έτσι είναι αυτά. Έτσι πλάκα έχει. Μεξικάνικο εστιατόριο στην Άμπα. Πριν το μονόδρομο, να το έχετε κατά νου, μην μπείτε και εσείς στο μονόδρομο. Πολύ κίνηση όμως εδώ, τα ντόνατς εδώ στην Άμπα, άμα σας πιάσει καμιά λιγουρίτσα. Ωραία φίλε, κοίτα πάνω στη γραμμή, μισό μέτρο παρα, πιο μπροστά και θα μας την έχω την κλίση. Εδώ πάλι μονόδρομος είναι. Ναι, μας βγάζει αριστερά να πάμε. Σωστός. Αριστερά, αριστερά. Ό,τι πει το GPS. Από μηχανάκι σε μηχανάκι αλλάζει ο ήχος όμως. Η φάρμα εδώ με τα μπέλια και τα γρασιά. Αν θες να φορτώσεις κανένα γρασάκι special εδώ φορτίο. Μία από τις δύο εταιρείες είναι αυτές. Ωραία, κάναμε τη βολτίτσα μας. 6,5 ώρα, νωρίς είναι. Εντάξει, είναι λίγο τα μίλια τώρα, 600 και είπαμε. Να μας πάρει με τη μία. Θα δούμε τι και πόσο. Γιατί τώρα εδώ στην αρχή έχει και λίγα στροφιλίγια στη διαδρομή. Εκεί προς τα πάνω τώρα, στις άλλες τις πόλεις, δεν ξέρω τι σκηνικό θα παίξει. Ωραία καρότσα αδερφός, χρώμιο φουλ.
οι σερίφηδες στην περιπολία. Νόμος και τάξη εδώ στην Άμπα, δεν κουνέται τίποτα. Το μεξικάνικο ωραίο τους θέλετε ωραία. Τώρα ήρθαμε καλά. Όχι πριν που μπουκάραμε στο μονόδρομο μέσα. Μας την πέταξε την κλίση όμως κανονικά. Μετά από λίγη ώρα την ψηλιάζεται ότι κάνεις παρανομία και στη δίνει την κλίση. Όπως και με τι άλλο, και με τα φώτα γίνεται έτσι. Ή τουλάχιστον γινόταν με τα φώτα έτσι, γιατί τώρα δεν... Έχω καιρό να τους συναντήσω, δηλαδή να φάω κλίση για τα φώτα. Και στο αντίθετο ρεύμα. Αν είσαι πολλή ώρα στο αντίθετο ρεύμα, πολλά χιλιόμετρα, στην κοπανάει. Πολύ ωραία μοντελάκια κυκλοφορούν στους δρόμους. Τροχόσπιτα, μοτοσυκλέτες, βανάκια. Εδώ δεν ήταν η στροφή που μπερδευτήκαμε. Λοιπόν, μέχρι να μπούμε στην Άμπα και να βγούμε, μας έχει τρελάνει στο φανάρι. Όλα τα κόκκινα της Αμερικής μας πιάσαν. Λοιπόν, κάναμε και ένα ωραίο reset στο GPS και είμαστε έτοιμοι για περιπέτεια. Δεκατέσσερα τονάκια στην καρότσα, δεν έχουμε πολύ βάρος. Άνετα θα πάμε.
Άρα και θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στα αξιοθέατα. Τρία viewpoints σε μια διαδρομή. Στο πρώτο δρομολόγιο είχαμε τόσο viewpoint στο δεύτερο. Για σε ρε Αλάνη, να δούμε τι θα γίνει. Ο ήλιος το πρωί τα σπάει, ε. Θες γυαλιά. Α, τους ο μάγκας έστρεψε δεξιά, μια χαρά. Εμάς μας έχουν τρελάσει στην κλίση. Peterbilt, εργαλείο. Παγιέται. Εντάξει, χαλαρή η διαδρομή, ε. Παρόλο που ο δρόμος είναι δύο λωρίδες επαρχιακός, χαλαρά πάμε. Κίνηση δεν έχει πολύ. Αυτές τις δύο τις κάμερες μπροστά, που η μία είναι πάνω στον ουρανό του φορτηγού και η άλλη είναι κάτω, με την πάνω καταλαβαίνεις και αν έχεις πιο πολλά χιλιόμετρα, αν σε παίρνει ή όχι στη στροφή. Με την κάτω δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Grand Turismo πας. Κάνει ένα easter egg βρήκατε. Διαδρομές κρυφές δηλαδή που πας και... viewpoint, για να δούμε. Δεν πέτυχα κανένα εγώ. Ούτε την ψηλιάστηκα έτσι να πάω σε κανένα δρόμο παράξενο.
Να δούμε καμιά έκπληξη. Για να δούμε τι είναι το σκηνικό εδώ. Midvale Hill Rest Area. Χώρος ξεκούρασης λέει. Όμορφα φτιαγμένο και αυτό εδώ, ε. Δέντρα, σημαίες. Μπράβο. Κάθεσαι, πίνεις τον καφέ σου, βλέπεις κάτω το τοπίο. Όντως, για ξεκούραση είναι εδώ. Εμείς όμως, επειδή δεν θέλουμε να ξεκουραστούμε και έχουμε όρεξη για χιλιόμετρα, θα φύγουμε τσιτά.